Με την συμπλήρωση 4 μηνών από το δημοψήφισμα της 24ης Ιουνίου, η Πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι κάλεσε στην Downing Street τους ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαμορφώσουν κοινή στρατηγική. Κάτι τέτοιο δεν επετεύχθη, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις της Πρωθυπουργού της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζιον. Είχαμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Ωστόσο, μεγάλο τμήμα όσων υπόθηκαν ήταν βαθιά απογοητευτικά. Δεν γνωρίζω περισσότερα για την προσέγγιση της Βρετανικής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι ήξερα πριν έρθω σε αυτή τη συνάντηση. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των άλλων, αλλά νομίζω ότι σε όλους κυριαρχεί ένα συνέστημα απογοήτευσης. Σε αντίθεση με την Αγγλία και την Ουαλία που ψήφισαν υπέρ του Brexit, η Σκωτία και η Βόρειος Ιρλανδία επέλεξαν την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτοτε βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης με το Λονδίνο, με αναλυτές να κάνουν λόγο από την πρώτη στιγμή για κίνδυνο σοβαρής συνταγματικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.